ταλαιπωρία συνέχεια και τους δημότες, εμπόρους και επαγγελματίες της οδού 1821, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής των πεζοδρόμιων στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου. Ευτυχώς ο καιρός είναι ευνοϊκός προς τον παρόν. Τα έργα συνεχίζονται με ωραίο ρυθμό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα Χριστούγεννα θα σταματήσουν για λίγο και δεν θα έχουμε τις κόνες και τα τρογοτάξια μπροστά στα μαγαζιά μας. Αποτελεί μια πολύ καλή κίνηση από το Δήμο Ηρακλείου να φτιάξει αυτό το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, η οποία ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Το γρήγορα προτιμούμε, διότι ούτως ή άλλως ταλαιπωρία και αυτό δεν μπορεί να μην υπάρξει, θα υπάρξει. Οπότε αν είναι πιο γρήγορα θα έχουμε λιγότερη χασούρα. Έμποροι και καταστηματάρχες ευελπιστούν να συνεχιστεί το έργο με τους ίδιους ικανοποιητικούς ρυθμούς μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν την εορταστική περίοδο. Θεωρώ ότι εύκολα θα καταφέρουμε να έχουμε το χρονοδιάγραμμα εντός Νοέμβρη να ξεμπερδεύουμε με αυτές τις εργασίες και το Δεκέμβρη να πορευτούμε με ένα κέντρο με λιγότερη επιβάρυνση, λιγότερα μηχανήματα, ώστε να έχουμε μια εμπορική κίνηση απροβλημάτιστη. Το έργο φαίνεται να κυλάει γρήγορα. Αναμένουμε να τελειώσει και γρήγορα, γιατί η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη για μας. Πέρσι ήμασταν όλο το χειμώνα κλειστά λόγω κορονοϊού. Φέτος πήγαμε να ξεκινήσουμε να δουλέψουμε. Ξεκίνησαν τα έργα ενώ είχε πάει να ξεκινήσει λίγο κάποια κίνηση. Περιμένουμε να τελειώσουμε ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε και στο Black Friday και στις γιορτές καλά. Ικανοποιημένος από την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, εμφανίστηκε ο Γιάννης Αναστασάκης. Το μόνο που μένει να αποφασίσουμε είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να σχηροδοτήσουμε και το κατάστρωμα της οδού κεντρικά, γιατί επειδή τα δίκτυα είναι ενιαία, πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος και να είμαστε 100% σίγουροι ότι όλα έχουν καλώς. Την ίδια ώρα προχωράνε και οι πλακοστρώσεις στο κομμάτι της Χατζημιχάλη Γιάνναρη, της Evans, αλλά και στο τμήμα που ενώνει τη δικαιοσύνη και την είδης.